Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλία. Είμαστε ήδη σιγά-σιγά, βγαίνουμε εκτός χρόνου. Από τον κύριο Δημητριάδη. Το υπολοιπόμενο μετά ούρηση θα αντιμετωπιστεί καλύτερα με αλφα αποκλειστές ή με διαλείποντες καθετηριασμούς? Άκουσα προηγουμένως τον κύριο οικονόμου που έλεγε για την προπανθελίνη ότι δεν χρησιμοποιήθηκε και αισθάνθηκα πολύ μεγάλος, γιατί χρησιμοποιήθηκε στα πέτρινα χρόνια, όταν άρχιζα την ειδικότητά μου τέλος δεκαετίας του 80 με τον καθηγητή τον κύριο Ιωαννίδη, όταν μη έχοντας τίποτα άλλο να δώσουμε και μη υπάρχοντος παντελώς κανενός ενδιαφέροντος από τη φαρμακευτική βιομηχανία, δίναμε το προπανθίν. Ένα φάρμακο το οποίο ήταν η προπανθελίνη, για το οποίο δεν ήταν κακό φάρμακο, με αρκετές συστηματικές παρενέργειες όμως. Επομένως, δόθηκε και το προπανθίν. Ναι. Αυτές είναι οι σύγκρουσή μου με τα συμφέροντα. Και μετά από σύσταση των διοργανωτών, του καθηγητή του κ. Χατζηχρήστου, να προσπαθήσω να επικεντρώσω όσο γίνεται σε πρακτικά θέματα και όχι τόσο σε παράθεση βιβλιογραφίας, θα σας δείξω το πώς αντιλήφθηκα πριν από 10 χρόνια περίπου συνοπτικά την παθοφυσιολογία και τους όποιους κινδύνους και παραμέτρους που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας στην εκτίμηση των ασθενών με νευρογενή κίστη. Επομένως, δεν θα δείτε εδώ πέρα κάτω κάποια βιβλιογραφική παραπομπή. Είναι μια δική μου κατασκευή. Ένα σχήμα το οποίο ακόμα το δείχνω στους φοιτητές, προσπαθώντας να τους κάνω να είναι όσο γίνεται λιγότερο αποθητικά αυτά τα περίπλοκα σχήματα τα οποία δείχνουμε συνήθως για να πανικοβάλουμε το ακροατήριο και να ανεβάσουμε το κύρος μας. Συνοψίζοντας λοιπόν, αυτές οι τρεις είναι οι διαταραχές που θα δούμε στους ασθενείς με νευρογενή δυσλειτουργία του κατώτερου ροποιητικού, που έχουν αυτές τις επιπτώσεις. Χρόνια αύξηση ενδοκιστικής πίεσης, διακεκομένη και ασθενή ροή και δημιουργία υπολοιπωμένου ούρων. Συνέπεια αυτών είναι η ισχυμία και η ίνωση του κυστικού τυχώματος και όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες συμβάλλουν στο να αναπτυχθεί λίμωξη. Και όπως ξέρουμε από τα κλασικά πειράματα του Ράνσλεϊ των αρχών της δεκαετίας του 80, η λίμωξη είναι αυτή που τελικά σκοτώνει τους νεφρούς και καταστρέφει το νεφρικό παρένχυμα. Συμβάλλει και η αυξημένη πίεση, αλλά η λίμωξη είναι αυτή η οποία θα δώσει τη χαριστική βολή και θα οδηγήσει τον ασθενή στον τεχνητό νεφρό, προσθέτοντάς του μια ακόμα αναπηρία στις τόσες που έχει. Γνωστή βέβαια σε όλους και απευκταία αυτή η εικόνα, και αυτό εδώ πέρα είναι ο εφιάλτης, όποιος ασχολείται με το κατώτερο ροποιητικό και με την δυσλειτουργία του, το να μην καταλήξει ο ασθενής με ένα νεφρό, ο άλλος ήδη έχει καταστραφεί και δεν σκιαγραφείται, ο οποίος πνέει τα λίσθια και θα πρέπει σιγά σιγά να παραγγέλνουμε τη φίστουλα. Αναφέρθηκαν προηγουμένως και από τον κύριο Οικονόμου και από τον κύριο Αποστολίδη ποιοι είναι οι θεραπευτικοί στόχοι. Εν συνόψη, προστασία του ανώτερου ροποιητικού είναι το per ultimatum ο πρώτος στόχος, η εγκράτεια ή αντιμετώπιση της ακράτειας σαν στόχος ποιότητας ζωής και όχι τόσο ζωής, και θα βάλω και την αποφυγή των ουρολοιμόξεων, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ταλαιπωρεί τους ασθενείς αυτούς με τα μοίρια όσα προβλήματα που κουβαλάνε πάνω τους. Όσον αφορά το στόχο που είναι το κυριότερο εχέγγυο της διατήρησης σε καλή κατάσταση του ανώτερου ροποιητικού και της αποφυγής της νεφρικής ανεπάρκειας, είναι οι χαμηλές πιέσεις. Η διατήρηση στο κατώτερο ροποιητικό χαμηλών πιέσεων. Και όσον αφορά τη φάση πλήρωσης, νομίζω ότι το θέμα καλύφθηκε από τον κύριο Οικονόμου. Όσον αφορά τη φάση κένωσης, δεν θα διαφωνήσει βέβαια κανείς ότι οι διαλείποντες καθετηριασμοί είναι το καλύτερο όπλο που έχουμε στα χέρια μας για να κρατήσουμε το κατώτερο ροποιητικό σε καλή κατάσταση. Το γιατί όχι συνεχής παροχέτευση των ούρων για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, για να κάνουμε και τον καλό στα ασφαλιστικά ταμεία στη συγκεκριμένη κακή συγκυρία για όλους μας, να μην μας κόψουν τη σύμβαση, και για να έχουμε τέλος πάντων να πηγαίνουμε και στα σπίτια μια φορά το μήνα να αλλάζουμε τον καθετήρα του ασθενή. Φαντάζομαι ότι σε όλους τους ουρολόγους ή τουλάχιστον σε όσους έχουν θητεύσει πάνω από μια δεκαετία σε νοσηλευτικά ιδρύματα, είναι γνωστές αυτές οι εικόνες με
την έντονη εναπόθεση αλάτων με τις τεράστιες λιθιάσεις σε ακραίες περιπτώσεις, αλλά και στην διάβρωση της κοιλιακής επιφάνειας του πέους, που μπορεί πολλές φορές να φτάσει να δούμε τον ασθενή να κρέμεται ο καθετήρας του από το περίνεο. Γι' αυτό, επομένως, οι διαλείποντες καθετηριασμοί, δεν φαντάζομαι ότι θα διαφωνούσε κανείς, ότι απαιτούν την πλέον κατάλληλη αγωγή στις περιπτώσεις αδυναμίας και ένωσης της ουροδόχου κύστης. Εξασφαλίζουν την πλήρη κένωση, και αυτό είναι βέβαιο, σε συνθήκες χαμηλών πιέσεων. Και βέβαια, το πρόγραμμα των διαλειπώντων καθετηριασμών δεν θα πρέπει ελαφρά την καρδία να συστήνεται κατά βούληση, αλλά να εξατομικεύεται με γνώμονα τα ουροδυναμικά ευρήματα και το τι θέλουμε να πετύχουμε στο συγκεκριμένο ασθενή. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, που συνέλαβαν για πρώτη φορά οι υπερπόντιοι σοφοί την χρήση, την δυνατότητα να μην έχουμε συνεχή παροχέτευση του ουροποιητικού, αλλά να υποβάλλουμε τον ασθενή περιοδικά σε κενώσεις, ώστε να μην τον έχουμε με ένα λάστιχο που θα κρέμεται από τα γεννητικά του όργανα ή από την κοιλιά του, πρότειναν τη στήρα βέβαια, θεωρώντας ότι έτσι εξασφαλίζουν και καλύτερες πιθανότητες να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής από τις ουρολοιμώξεις. Επειδή όμως οι Αμερικάνοι είναι πρακτικοί άνθρωποι και προφανώς μυριζόταν την επερχόμενη κρίση, παρουσιάστηκε το 1972 αυτή η δημοσίευση από τον γνωστό σε όλους μας Λαπίντες. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, έτσι παρά το ελληνόφωνο όνομά του, ο οποίος είπε ότι δεν είναι απαραίτητο τελικά να έχουμε στήρο περιβάλλον. Αρκεί ο ασθενής ή ο συνοδός, ο συμπαραστάτης, να πλένει καλά τα χέρια του με σαπουνάκι και να χρησιμοποιεί έναν καθαρό καθετήρα, ο οποίος μπορεί να είναι και πολλαπλών χρήσεων, με αποδεκτά αποτελέσματα όσον αφορά τις ουρολοιμώξεις. Με μεγάλη οικονομία βέβαια για το σύστημα. Κάτι τέτοιο βέβαια στο κοινωνικό κράτος της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να περπατήσει, έτσι. Ήμασταν πολύ πιο γενναιόδοροι και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε, δεν νομίζω. Λοιπόν, όπου καθιερώθηκε τελικά η άσυπτη τεχνική, η οποία κυριάρχησε και η οποία συζητιέται μέχρι σήμερα και προτείνεται από όλα τα guidelines, ελληνιστή κατευθυντήριες οδηγίες. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ήταν το λάτεξ και το PVC, έτσι προσθέθηκε μετά η γέλη, το γνωστό μας gel ξυλοκαίνης ή απλό gel, το KY παλιότερα. Λοιπόν, μετά αυτά τα δύο ενσωματώθηκαν και οι καθετήρες έγιναν υδρόφιλοι και εν συνεχεία μετά οι καθετήρες έγιναν και μιας χρήσεως, δηλαδή άσυπτοι και ούτω καθεξής μέχρι να καταλήξουμε στις σημερινές μορφές και στα μεγέθη του κραγιών, όπου είναι πολύ εύκολη στο χειρισμό και η συσκευασία είναι και διακριτική. Μπορεί δηλαδή ο χρήστης να το κουβαλάει μέσα στην τσάντα του και να το χρησιμοποιεί σε μια τουαλέτα χωρίς να γίνεται ρεζίλι και να μην καταλαβαίνει κανένας τι ακριβώς κάνει. Επομένως, από την εξασφάλιση της ζωής, τη λειτουργία του ανώτερου ουροποιητικού, κινούμαστε πλέον πιο πολύ προς την εξασφάλιση και κυρίως της ποιότητας ζωής. Πριν ή μετά την ούρηση, πότε σε έναν ασθενή θα προτιμήσουμε να μην ουρεί. Θα προτιμήσουμε να μην ουρεί και θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε να αποφύγει την ούρηση, έτσι, και να χρησιμοποιήσουμε τον καθετηριασμό αντί της ούρησης, έτσι, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουμε ικανοποιητική χωρητικότητα και διατασιμότητα του κατώτερου ουροποιητικού. Πότε θα προτιμήσουμε ή θα το ρισκάρουμε να ουρεί και να αδειάζει το υπολοιπόμενο, με μία βασική προϋπόθεση, ότι η ούρηση που κάνει δεν θα υπερβαίνει, η μέγιστη πίεση κατά την ούρηση δεν θα υπερβαίνει κάποια όρια. Κατά σύμβαση τα 80 εκατοστά στήλης ύδατος. Και μπορούμε επομένως να διαχειριστούμε από εκεί και πέρα με σχετική ασφάλεια το υπολοιπόμενο. Αυτό εδώ πέρα το σχήμα, το οποίο έχει την καλοσύνη ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Μπάμπης ο Κωνσταντινίδης να μου παραχωρήσει, δίνει την απάντηση το σε ποιο μέγεθος. Προφανώς έχουμε όλη μας εμπειρία έτσι να προσπαθούμε να καθετηριάσουμε μία κύστη με ένα καθετηράκι 8 ή 10 και το καθετηράκι να μας γυρνάει μέσα στην ουρήθρα και να μας βγαίνει ξανά από το έξω στόμιο στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν καταλήξουμε σε ουρηθροραγία. Γιατί? Επειδή
Ο λεπτός, ο πολύ λεπτός καθετήρας λειτουργεί σαν βέλος. Καρφώνεται στους ιστούς, καρφώνεται στον πολλές φορές συσπασμένο έξω σφιχτήρα, με αποτέλεσμα να τραυματίζει τον ασθενή και να δυσφημεί την μέθοδο. Άρα, επομένως, χρειαζόμαστε λίγο μεγαλύτερου διαμετρήματος καθετήρες. Και για έναν επιπλέον λόγο. Σε αυτούς τους ασθενείς ξέρουμε ότι δεν είναι σπάνια η παρουσία ιζήματος, παχύρευστου υλικού μέσα στην κύστη, από βλενώδεις εκρήσεις ή από άλατα, έτσι, που με τον λεπτό καθετήρα των 8 και 10 φρεντς είναι μάλλον αδύνατον να τα αδειάσουμε. Θα μας μείνουν μέσα στην κύστη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πιθανή ανάπτυξη ουρολοιμόξεων και την ατελή τελικά κένωση της ουροδόχου κύστης. Ποιο μέγεθος επομένως, για να αποφύγουμε αυτήν εδώ πέρα την εικόνα, το μέγεθος το οποίο κατά σύμβαση προτείνεται είναι αυτό. Είναι οι καθετήρες των 12 έως 14 φρεντς ή σαριέ, που τοποθετούνται σχετικά εύκολα και που εξασφαλίζουν και ικανοποιητική αποχέτευση της ούρησης, των ούρων. Τώρα, για να έρθουμε και λίγο στη βιβλιογραφία. Το πιο πρόσφατο, η πιο πρόσφατη, σχετικά πρόσφατη, του 2009, ανασκόπηση σχετικά με τους διαλείποντες καθετηριασμούς προέρχεται από τον αγγλοσαξονικό χώρο. Ξέρουμε ότι οι Βρετανοί θέλουν να είναι πάρα πολύ σίγουροι για το τι κάνουν πριν πληρώσουν. Και η συγκεκριμένη ανασκόπηση καταλήγει ότι ναι μεν οι διαλείποντες καθετηριασμοί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο ώστε οι ασθενείς αυτοί, οι οποίοι δεν μπορούν να αδειάσουν την ουροδόχο κύστη τους, να βολεύονται, αλλά δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να πούμε ποιος τρόπος από αυτούς που προτάθηκαν στο παρελθόν είναι αυτός που θα μας εξασφαλίσει το χαμηλό ποσοστό ουρολοιμόξεων, που θεωρούν και τη σημαντικότερη παράμετρο για να διαλέξουν το ποιους καθετήρες θα προτείνουν. Τελικά, δε, καταλήγει η ανασκόπηση ότι δεν είναι δυνατόν να καθορίσουμε ποιος τύπος καθετήρα ή ποια τεχνική είναι καλύτερη από την άλλη. Εντελώς, πριν από μερικούς ένα χρόνο και κάτι, δημοσιεύτηκε στο Neurourology και Eurodynamics αυτή εδώ πέρα η ανασκόπηση, η ανασκοπική, το review, το οποίο είναι λίγο πιο ενθαρρυντικό, κατευθύνοντας την επιλογή μας προς τους υδρόφιλους καθετήρες, λέγοντας ότι οι υδρόφιλοι καθετήρες μειώνουν τα ποσοστά των λοιμόξεων, καθώς επίσης και της αιματουρίας, και σίγουρα είναι πολύ πιο εύχρηστοι, εύκολο να χρησιμοποιηθούν από τους ασθενείς. Τελικά, δε, το όφελος από τη χρήση των υδρόφιλων καθετήρων φαίνεται ότι είναι σημαντικό και όσον αφορά τελικά την ποιότητα ζωής των ασθενών από ανασκόπηση αρκετών μελετών. Ορισμένα πράγματα που σας είπε ο κ. Αποστολίδης, τα οποία απλά έβαλα χρώμα. Για θυμίστε μου λίγο πώς επικοινωνεί το κεντρικό νευρικό σύστημα με το κατώτερο ουροποιητικό. Ποια είναι η νεύρωση, ποια είναι τα τρία είδη νεύρωσης που δέχεται το κατώτερο ουροποιητικό από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι το συμπαθητικό. Είναι το παρασυμπαθητικό και είναι και νεύρα, οδός, έτσι που σχετίζεται με την πυραμιδική οδό. Είναι δηλαδή σωματική νεύρωση. Είναι η νεύρωση η οποία νευρώνει και τον δικέφαλο, έτσι, και που κατευθύνεται στο γραμμωτό σφιχτήρα. Πέρα από αυτά, σε επίπεδο πλέον υποδοχέων, όσον αφορά το συμπαθητικό, ποια είδη υποδοχέων υπάρχουν στο κατώτερο ουροποιητικό? Η Α και η Β. Β3, τους ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Αποστολίδης και ο κύριος Οικονόμου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και υπότυποι πλέον τυποποιημένοι, διαπιστωμένοι υποδοχέων και ειδικά των Α υποδοχέων, όπου ο υποδοχέας Α1Α, ο υπότυπος των υποδοχέων Α που λέγεται Α1Α, βρίσκεται κυρίως κάτω από το κυστικό τρίγωνο και στο σφιχτηριακό μηχανισμό. Προστάτη, οπίσθια ουρήθρα κτλ. Έτσι. Υπάρχουν όμως Α υποδοχής και στην ουροδόχο κύστη. Οι υποδοχές αυτοί εδράζονται όχι τόσο
κατευθείαν πάνω στο μυϊκό τείχομα της οδόδοχου κύστης, όσο στις προσυναπτικές, στις προσυναπτικές περιοχές των παρασυμπαθητικών νεύρων. Τα παρασυμπαθητικά νεύρα καταλήγουν μέσα στην οδόδοχο κύστη μέσω μικρών ενδοτυχωματικών γανγλίων. Η προσυναπτική νευροδιαβίβαση σε αυτό το επίπεδο γίνεται μέσω αυτών και αυτών των υποδοχέων. Επιπλέον δε αυτοί οι υποδοχείς υπάρχουν και στο επίπεδο του νοτιαίου μυελού. Επομένως, για ποιο λόγο θα πρέπει ένας ασθενής, ο οποίος δεν μπορεί να ανοίξει το σφιχτηριακό μηχανισμό του και χρειάζεται διαλείποντες καθετηριασμούς, να υποβάλλεται σε αυτή την τραυματική διαδικασία. Όταν έχουμε ένα στόχο εδώ πέρα πολύ ωραίο, που μπορούμε να τον επηρεάσουμε με φάρμακα. Αυτό το ερώτημα γεννήθηκε και άρχισε να απασχολεί από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Κάπου στο 1973, οι δύο μακαρίτες αυτοί, ο Κρέιν και ο Όλσον, τους οποίους ο κύριος Χατζηχρήστου γνωρίζει πολύ καλά. Πώς? Γνώριζε. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, παρουσίασαν την πρώτη κλινική εφαρμογή των αναστολέων των αδρενεργικών υποδοχέων σε ασθενείς με νευρογενή δυσλειτουργία, το 1973. Θεωρώντας... Κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, ξεμπλόκαρε. Θεωρώντας ότι ο κυστικός αυχένας κλείνει φυσιολογικά με τη σύσπαση των λίων μυϊκών ινών λόγω της διέγερσης των αλφα-αδρενεργικών υποδοχέων, κάτι το οποίο είχε διαπιστωθεί 2-3 χρόνια νωρίτερα σε πειραματικό επίπεδο, θα μπορούσαμε την ανεπαρκή αυτή διάνοιξη, έτσι, που ευθύνεται εν μέρη για την ατελή κένωση της νευρογενούς κύστης, έτσι, να την επηρεάσουμε χορηγώντας έναν αλφα-αναστολέα. Ποιον εκείνη την εποχή εύκολη, εύκαιρη και φτηνή ήταν η φένοξιβενζαμίνη, που ένα πολύ βάρβαρο φάρμακο, το οποίο το χορήγησαν και βρήκαν ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση στην ούρηση και σημαντική μείωση του υπολοιπωμένου σε αυτούς τους ασθενείς. Αυτοί δε οι ασθενείς ήταν 6. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι λίγος ο αριθμός, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Χάγκινς πήρε το βραβείο Νόμπελ το 1900, αρχές δεκαετίας του 50, με 3 ασθενείς. Έτσι. Ήταν το πρώτο βήμα. Έκτοτε υπήρξαν πολλές μελέτες χαμηλής ποιότητας, χωρίς έλεγχο εικονικού φαρμάκου, κυρίως προοπτικές, κυρίως ανασκοπικές και πολύ λίγες προοπτικές, και η μόνη και πρώτη και μόνη μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία μελέτη για τη χρήση των α υποδοχέων στην νευρογενή δυσλειτουργία του κατώτερου οροποιητικού εμφανίστηκε στη Διεθνή Βιβλιογραφία το 2003. Αφορούσε τον έλεγχο της δράσης της ταμψουλοσύνης και της δραστικότητάς της και της αποτελεσματικότητάς της στην νευρογενή δυσλειτουργία σε ασθενείς με υπεριερές βλάβες. Τυχεοποιήθηκαν 3 ομάδες αρρώστων, αρκετά μεγάλες, πολυκεντρική μελέτη βέβαια, αφορούσε και Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω. Όχι, Ευρώπη μόνο, Ευρώπη συγγνώμη. Λοιπόν, σε εικονικό φάρμακο και σε 2 διαφορετικά σχήματα χορήγησης ταμψουλοσύνης, ελέγχθηκαν στο τυφλό κομμάτι για 4 εβδομάδες και εν συνεχεία οι ασθενείς μπήκαν σε μια ανοιχτή φάση όπου όλοι οι ασθενείς πήραν ταμψουλοσύνη για συνολική διάρκεια ενός χρόνου. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν τόσο σημασία. Εδώ πέρα σας δείχνω τα αποτελέσματά τους για την μέγιστη πίεση της ουρήθρας. Θα μου πείτε, ένας τόσο ασαφής και αμφίβολης κλινικής σημασίας δείκτης, παράμετρος, ουροδυναμική παράμετρος, τι σημασία έχει. Ήταν το μόνο στο οποίο βρήκαν τελικά ότι υπήρξε κάποια στατιστικά σημαντική μεταβολή. Όλες οι υπόλοιπες ουροδυναμικές παράμετροι δεν έδειξαν καμία στατιστικά σημαντική μεταβολή σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Βρέθηκαν κάποιες σημαντικές μεταβολές σε επίπεδο ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής, συχνότητας ακράτειας, επεισοδίων ακράτειας, καθώς επίσης και στην γενική αίσθηση των εξεταστών. Και αυτό οδήγησε στο να προτείνουν οι συγγραφείς ότι η ταμψουλοσύνη βελτιώνει περιορισμένα τη λειτουργία του κατώτερου οροποιητικού σε αυτούς τους ασθενείς και μπορεί να συστήνεται. Η δράση της σαν ειδικού ανταγωνιστή των α1 και α1 και α1D υποδοχέων βελτιώνει
εκτός από την γένωση και την πλήρωση της ουροδοχοκίστης, χαλαρώνοντας την ουροδοχοκίστη, και ότι μειώνει τη συχνότητα και την ένταση των συμπτωμάτων της autonomic dysreflexia. Δεν κατάφερα ποτέ να υιοθετήσω κάποια δόκιμη μετάφραση χωρίς να κινδυνεύω να παρεκτραπώ. Έτσι. Λοιπόν, προσοχή. Όχι στην θεραπεία της autonomic dysreflexia, στην πρόληψη εκδήλωσης ή στη μείωση της συχνότητας εκδήλωσης. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει κάτι από εκεί και πέρα? Όχι. Τι γίνεται προς το μέλλον? Το μοναδικό το οποίο βρήκα και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε είναι αυτή εδώ πέρα η μελέτη, η οποία είναι εργαστηριακή, κλίνικο εργαστηριακή, του 2012, όπου ελέγχθηκε σε κομματάκια από την προστατική κάψα, από τον προστάτη αδένα και από τον αφιάνα της ουροδόχου κύστης, τα οποία πάρθηκαν από χειρουργία, η δράση της ταδαλαφύλης και σε ποιο βαθμό αυτή η δράση ενισχύει ή δράσει συνεργικά ή επάγει την αποτελεσματικότητα των α1 αδρενεργικών υποδοχείων και συγκεκριμένα της ταμσουλοσύνης. Λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι η ταδαλαφύλη τελικά βελτιώνει, προάγει τη δυνατότητα του ανθρώπινου προστάτη τόσο στην κάψα όσο και στο παρένχυμα, στον ιστό μέσα, να χαλαρώνει. Ότι η ταδαλαφύλη δείχνει τελικά ότι επάγει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των α-αδρενεργικών υποδοχέων, όπως είναι η ταμσουλοσύνη, και ότι πιθανόν να υπάρξει μελλοντικά ένα θεραπευτικό πλεονέκτημα στην συνδυασμένη χορήγηση των δύο ουσιών. Επομένως, α-αποκλειστές ή διαλείποντες καθετηριασμοί. Ακούω. Ποιοι θα δίνανε σε έναν ασθενή με νευρογενείδης λειτουργία και ατελή κένωση της ουροδόχου κύστης α-αποκλειστές? Πόσοι? Δεν περίμενα βέβαια να σηκώσει κάποιο χέρι. Φαντάζομαι ότι όλοι οι άλλοι είναι υπέρ των διαλειπών των καθετηριασμών, όπως και ο Μιλών. Πώς? Δεν είναι ή, είναι και. Ναι, μπορούμε να δοκιμάσουμε τέλος πάντων. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τώρα το βιβλίο των μικρών εξερευνητών για να μας πει την αλήθεια. Έτσι, λοιπόν, τα guidelines του 2013 για τους α-αναστολείς με βαθμό σύστασης β, λέει ότι οι α-αναστολείς μπορεί να βοηθήσουν να μειωθεί η αντίσταση, η υποκυστική αντίσταση, και μπορεί να εμποδίσουν στους ασθενείς με βλάβη του νοτιαίου μυελού την εκδήλωση της autonomic dysreflexia. Ίσως να έχουν κάποια θέση σε αυτές εδώ τις καταστάσεις. Είναι μια εικόνα την οποία έχει την ευγενή καλοσύνη να μου παραχωρήσει ο κύριος Αποστολίδης, όπου φαντάζομαι ότι δεν είναι αρκετά συχνή αυτή η εικόνα, Απόστολε. Λοιπόν, όπου έχουμε σε έναν ασθενή με νευρογενείδης λειτουργία αμυγή δυσυνέργεια του κυστικού, πώς? Α, είναι στο κινητό, ναι. Λοιπόν, αμυγή δυσυνέργεια του αφιένα και όχι του σφιχτήρα. Πώς θα μπορέσουμε να βρούμε βέβαια και να εντοπίσουμε αυτόν τον ασθενή, δεν ξέρω. Όσον αφορά δε τώρα τους διαλείποντες καθετηριασμούς, σαφώς με βαθμό σύστασης α, όπως όλοι συμφωνούμε, οι διαλείποντες καθετηριασμοί πρέπει να θεωρείται η καθιερωμένη θεραπεία, η καθιερωμένη αντιμετώπιση σε ασθενείς που δεν μπορούν να αδειάσουν την κύστη τους, και επιπλέον το μέγεθος των καθετήρων το οποίο προτείνεται είναι οι 12 με 14 French, η συχνότητα είναι 4 με 6 φορές την ημέρα και ότι ο όγκος κένωσης κάθε καθετηριασμού δεν πρέπει να είναι σε καμιά περίπτωση πάνω από τα 400 ml. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Είναι σαφές ότι αυτή είναι η πρώτη επιλογή, δεδομένου ότι αυτό χρειάζεται είτε από τον ίδιο είτε από κάποιον άνθρωπο που τον φροντίζει, τον ασθενή, να το κάνει. Δεν είναι δυνατόν να γίνει. Ποια είναι η β' γραμμή? Δεν είναι δυνατόν να γίνει τι? Είτε ο ίδιος ασθενής αδυνατεί, είτε ο άνθρωπος... Ο καθετηριασμός. Ναι, είτε ο άνθρωπος που τον φροντίζει δεν μπορεί. Ναι, εδώ πέρα ποια είναι η προσωπική μου θέση, έτσι, γιατί δεν έχω βιβλιογραφικά δεδομένα για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Θα διέκρινα τους ασθενείς σε αυτούς που έχουν αυξημένη πιθανότητα και να βρεθεί σε κίνδυνο το ανώτερο οροποιητικό,
όπως για παράδειγμα οι ασθενείς με κακώσεις του νοτιαίου μυελού, με τραυματικές κακώσεις, και σε αυτούς που δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο, όπως ας πούμε είναι οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, με σκλήρυνση κατά πλάκας. Στους ασθενείς που δεν έχουν μεγάλο κίνδυνο, θα το ρίσκαρα να τους δώσω για ένα διάστημα αλφα μπλόκερ. Στους άλλους θα τους πρότεινα κάποια μόνιμη μέθοδο παροχέτευσης, όπως είναι ο υπερηβικός καθετήρας. Σε καμιά περίπτωση, παραπάνω από ένα μήνα, ο καθετήρας ουρήθρας. Μπορώ να πω κάτι? Ναι. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση που έγινε. Αναφερόμαστε κυρίως στους ετεροκαθετηριασμούς. Προσθέτοντας αυτά που είπε ο κ. Δημητριάδης, νομίζω δύο βήματα που μπορεί να κάνει κανείς είναι σαφώς ο υπερηβικός, και από μελέτες έχει φανεί ότι περίπου υπερτερεί κατά 5 χρόνια από τον καθετήρα της ουρήθρας. Σαφώς είναι μια καλύτερη επιλογή. Ή μια άλλη εναλλακτική λύση είναι να γίνει σφιχτηροτομή. Δηλαδή να δημιουργήσεις μια κύστη χαμηλών πιέσεων με μια βέβαια συνεχόμενη ακράτεια. Νομίζω ότι αυτές είναι οι επιλογές και σίγουρα δεν θέλουμε την ύπαρξη ενός μόνιμου ουρηθρικού καθετήρα. Κ. Κωνσταντινίδης. Μια πολύ μικρή προσθήκη σε αυτό, ότι πάντα εξαρτάται από τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Ένας νέος άνθρωπος με μια τετραπληγία Α6 που είναι σχετικά αυτόνομος όσο μπορεί να είναι σε ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο, μπορεί να επιλέξει τη σφιχτηροτομή για να μην χρειάζεται κανέναν μαζί του. Ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας που είναι κατακεκλημένος και που ενδεχομένως δεν σηκώνεται συχνά το κρεβάτι του, πιο πιθανό να διαλέξουμε να του βάλουμε έναν υπερηβικό καθετήρα. Νομίζω ότι κάθε φορά θα πρέπει να εξατομικεύουμε, συμφωνώντας απόλυτα με τους προηγούμενους. Αυτό είναι γενικά για όλους τους ασθενείς με νευροπαθή κύστη, θέλει εξατομίκευση. Έτσι. Παρουσιάσατε τα 80 εκατοστά στη λυσίδα του, σαν το όριο δεν είναι λίγο υψηλό? Μιλάμε για τη φάση κένωσης. Όχι για τη φάση πλήρωσης. Για τη φάση κένωσης, όχι, δεν θεωρώ ότι είναι υψηλό. Και ήταν πιέσεις ενδοκιστικές. Ενδοκιστική πίεση. Έτσι, ενδοκιστική πίεση ήταν. Θα μπορούσα να πω κάτι, που μια και είπαμε για φάρμακα και μάλλον δεν θα πούμε κάτι άλλο για φάρμακα. Μια τεχνική που χρησιμοποιούμε επίσης στο προηγούμενο που αναφέρθηκε ο κύριος Οικονόμου και είναι δημοσιευμένο από την ομάδα του Maguire, είναι η τριπλή θεραπεία. Δηλαδή, συνδυασμό, και το λέω γιατί το θυμήθηκα, για την δράση των αλφα μπλόκερ που είπε, την κεντρική δράση μέσω των α1D υποδοχέων. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς αντιμουσκαρινικό, αλφα μπλόκερ και ημιπραμίνη. Έτσι είναι η τριπλή θεραπεία. Φάνηκε σε αυτή τη μελέτη που έχει δημοσιευτεί πριν 3 χρόνια ότι περίπου σε ένα 55% των ασθενών είχαμε βελτίωση και στην προσαρμοστικότητα, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν στους ασθενείς με νευροπαθή κύστη. Είναι και αυτό δηλαδή μια επιλογή. Ναι, υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, ότι αυτά τα φάρμακα έχουν ξεχαστεί. Κακώς κατ' εμέ. Την ημιπραμίνη, λέτε. Υπάρχει ένα πολύ χρήσιμο. Είναι ένα κάτι που το έχουμε στα χέρια μας. Το χρησιμοποιήσαμε λίγο σαν ουρολόγιο, αλλά το ξεχάσαμε. Την τουλοξετίνη. Ναι, ναι. Εδώ θα συμφωνήσω. Σε ευγενισμένη ημιπραμίνη. Και επίσης, πιθανώς. Συγγνώμη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πάλι είναι αλφα, οι αλφα αποκλειστές δεν έχουν πάλι διαφορετικές παρενέργειες πιθανές στους νευρολογικούς ασθενείς από ό,τι έχουν και στους μη νευρολογικούς. Δηλαδή, η ορθοστατική υπόταση, τέλος πάντων, για αυτούς που δεν είναι παραπληγική, παραμένει σταθερό. Τα ποσοστά είναι γύρω στα 10-15%. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την προηγούμενη ομιλία του κυρίου Οικονόμου. Δεν ξέρω. Η προσωπική μου αίσθηση είναι όσον αφορά τη δυνατότητα που έχουμε να τιτλοποιούμε τη δόση των αντιχολινεργικών. Έχω την εντύπωση ότι οι μικρές δόσεις των γνωστών αντιχολινεργικών έχουν εξαφανιστεί από την αγορά. Έχω τουλάχιστον 10 περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, όπου γράφω τη σολιφενακίνη των 5 ή την φεσοτεροδίνη των 4 και με παίρνουν τηλέφωνο οι φαρμακοποιοί και μου λένε: α, δεν υπάρχει αυτό, έχει έλλειψη. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Αυτά... Πάντως νομίζω ότι η δυνατότητα τιτλοποίησης είναι περιορισμένη που έχουμε. Πρακτικά. Δαριφενακίνη, δύσκολα τώρα. Δαριφενακίνη, το MSLX. MSLX, ναι. Έχω να το ακούσω αιώνα. Και η εταιρεία το έχει, έχει εγκαταληφθεί τελείως. Αν δεν υπάρχουν άλλες, να προχωρήσουμε, επειδή ο χρόνος, αν θέλουμε να μείνουμε στο χρόνο δηλαδή,